Παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία απονομής των συντάξεων, οι καθυστερήσεις εξαρτούν και παραμένουν σημαντικές. Περίπου 130.000 είναι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις, συνυπολογιζόμενες βεβαίως και 24.000 περίπου επιπλέον συντάξεις των λεγόμενων διεθνών σχέσεων. Έχουμε ακόμα 125.000 επικουρικές συντάξεις και 60.000 εφάπαξ, τα οποία μένουν προς διεκπαιρέωση. Τη στιγμή αυτή αναμένεται και είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο το γεγονός ότι θα πέσουν και οι ιδιώτες επαγγελματίες, πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι στην έκδοση απονομής των συντάξεων και φιλοδοξούμε να δούμε αν θα φέρουν αποτελέσματα. Πράγματι είναι ένα στοίχημα, είναι μια δύσκολη διαδικασία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Το δυστυχές είναι ότι ακριβώς παρά την αύξηση των εκκρεμωτήτων φαίνεται ότι πρόβλημα άμεσο, μάλλον απάντηση άμεση στο πρόβλημα δεν πρόκειται να έχουμε, υπό την έννοια ότι ακριβώς έχει εκτοξευθεί ο μέσος όρος των ετήσεων συνταξιοδότησης μέσα στο 2021, κάτι που θα συνεχιστεί και το 2022. Εδώ χρειάζεται άμεσα πρόσληψη έμψυχου δυναμικού στον ΕΦΚΑ και κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.